Ποινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την αμπελουργία τη Κρήτη και θα είναι και για την ελεοκομία τη Κρήτη. Έχουμε μια υπερπρόημη χρονιά. 15 Αυγούστου και ολοκληρώνεται ο τρίγο των επιτραπεζίων στα Και μέχρι τι 20 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί και ο τρίγο όσο αφορά τι συνοποιήσιμε ποικιλίε. Ήταν μια υπερπρόημη χρονιά που τη βοήθησε την προημότητα ο ελαφρύ χειμώνα και το πολύ θερμό καλοκαίρι. Δυστυχώ όμω τα αμπέλια έχουν υποστεί ένα τρελό σοκ. Ένα σοκ που οφείλεται αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Ευελπιστούμε τα δύο ζημιογόνα αίτια που έχουν γίνει αναγγελίε στον ΕΛΓΑΟ όσο αφορά την ανεμοθύελα αλλά και το καύσωνα να αποδώσουν καρπούς που στο κομμάτι της αποζημίωσης των παραγωγών, γιατί δυστυχώς η παραγωγή με το εισόδημα που βγάλανε, επειδή Πάρα πολλά στα φίλια καήκανε, χαθήκανε και στην ανεμοθύελα. Χαθήκανε, δεν έχουν καθόλου παραγωγή. Γιατί ότι ποσότητε μιλάμε. Μιλάμε για μια ποσότητα μείων τη τάξη του 60% που ήταν πέρυσι. Δηλαδή έχουμε υπερβεί το 50%. Πάνω από τα μισά στα φίλια λείπουν από τα χωράφια. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η, η συγκομιδή έγινε πάρα 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 πολύ νωρί. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις αγορές μας και όσο αφορά τα εινοποιεία είναι άδειε οι δεξαμενέ των εινοποιείων όσο αφορά το λευκό κρασί. Υπάρχει τεράστια ζήτηση από το λευκό κρασί και οι δεξαμενές των εινοποιείων είναι άδειε. Δηλαδή, υπάρχει... Καταρχήν είναι καταστροφικό αν συνεχιστεί η λειψιδρία γιατί, γιατί οι ελιές έχουν σήμερα εικόνα Οκτωβρίου δηλαδή βλέπουμε τα ελαιόδεντρα και είναι αφιδατωμένα οι ελιές πάνω στο δέντρο και καταλαβαίνετε ότι με αυτή την εικόνα δεν θα μπορούμε να μπούμε στο δεύτερο τρίγο που είναι ο, ο τρίγος της ελιά, που παραδοσιακά ξεκινάει τέλος του Νοέμβρη. Και η αμπελουζία του χρόνου αν δεν έχουμε βροχόπτωση θα είναι μηδενική. Δεν θα έχουμε καθόλου παραγωγή. Με αυτά τα δεδομένα υπάρχει μέλλον για τα αμπέλια της Κρήτης. Δυστυχώ δεν βλέπω μέλλον στα αμπέλια της Κρήτης. Στρατηγικοί σχεδιασμοί χαθήκανε και σήμερα που είμαστε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης για την Πανόλη θέλω να πω ότι το έργο το ίδιο το έχουμε ξαναδεί με την περιβόητη φιλοξήρα. Η φιλοξήρα είναι ακριβώ το ίδιο με την πανόλη των εγωπροβάτων. Γι' αυτό και σήμερα θα εστιάσω την προσοχή μου στον Περιφερειάρχη Κρήτη και στον Αντιπεριφερειάρχη. Μην χειριστούμε τα θέματα όπω τα χειριστήκαμε τη δεκαετία του 90. Χάθηκε ο κριτικό αμπελώνα που μα έδινε εξαιρετικά αποτελέσματα επί σειρά ετών. Και σήμερα απολογούμαστε και κάνουμε τον απολογισμό γιατί το μόνο κράτος μέλος που αποζημιώθηκε τότε ήταν η Ελλάδα με την αγρανάπαυση. Είχαμε μια τεχνογνωσία, είχαμε ένα εξαιρετικό προϊόν που λεγόταν σταφίδα, είχαμε εξαιρετικά κρασιά και καθήκανε όλα να φταίει ένα έντομο, να φταίει μια αρρώστια που ήρθε από το εξωτερικό, ένα μύκητα. Ακριβώ το ίδιο γίνεται και με τη χτινοτροφία σήμερα και θα το εστιάσω πάρα πολύ έντονα περιφέρεια, στην περιφέρεια τώρα.